είσοδος των ομάδων. Βλέπετε τα πλάνα από το drone, από τον Μιχάλη Χατζηδέμελη. Με τις βυσσινή εμφανίσεις ο Απηλίου με τα πράσινα, η Ράνι Φιλιατρών. Ο Βουκομάνοβιτς από τα δεξιά, παράλληλα η μπάλα θα περάσει. Ο Λάλκοβιτς σε θέση βολής στο πλασέ, μεγάλη απόκριση του Σαββίδη στο 6. Από την παράλληλη πάσα του Λάλκοβιτς. Την παράλληλη πάσα του Βουκομάνοβιτς, ο Λάλκοβιτς ήταν αυτός που βρέθηκε σε θέση βολής. Ο Σαββίδης έκανε μεγάλη απόκριση. Εκτέλεση προς το δεύτερο, κεφαλιά στα δίχτυα. Ο Χατζηβασίλης σκοράρει από την εκτέλεση κόρνερ του Χιντζίδη. Ο αρχηγός του Απηλίου, ο Πέτρος Χατζηβασίλης, είναι αυτός που στο πρώτο δοκάρι θα πάρει την κεφαλιά και θα την στείλει στα δίχτυα για το 1-0. Και ο Απηλίου, ο οποίος στο 8ο λεπτό με τον Πέτρο Χατζηβασίλη σκοράρει από την εκτέλεση κόρνερ του Χιντζίδη. Ο Χατζηβασίλης παίρνει την κεφαλιά και σκοράρει για τους γηπεδούχους. Η εκτέλεση του κόρνερ, η κεφαλιά του Χατζηβασίλη, μπάλα στο δοκάρι. Και πάλι ο Χιντζίδης είναι αυτός που δημιουργεί. Ο Χατζηβασίλης θα πάρει την κεφαλιά, μπάλα στο δοκάρι αυτή την φορά. Θα τα καταφέρει ο Κόντζα. Συγκρατήσει την μπάλα ο Κόντζα, το γύρισμα, η μπάλα θα περάσει. Ο Δρόσος έξω από την περιοχή, θέλει να ξεμαρκαριστεί το σούτ με το δεξί. Η μπάλα καταλήγει out. Θέλει να έρθει εσωτερικά ο Μπάρκας. Σχουλής πρώτος την μπάλα. Η πίεση του Δημητρίου στην μπάλα, η κάθετη στον Ηλιόπουλο. Ο Ηλιόπουλος θα βάλει μπροστά του την μπάλα, το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Ηλιόπουλος μετά την κάθετη πάσα του Δημητρίου, ο Ηλιόπουλος θα βρεθεί απέναντι στον Καλατζή. Και με πλασέ θα την στείλει στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα του Απηλίου. Η Ράνι Φιλιατρών στην πρώτη της φάση με τον Ηλιόπουλο στο 19. Θα κάνει το 1-0 ο Κώστας Ηλιόπουλος, που όπως και πέρυσι με τον Διαβολίτσι, έτσι και φέτος με την Ράνι σκοράρει και κάνει το 1-1. Απηλίου, Ράνι Φιλιατρών 1-1. Ο Δημητρίου θα κρατήσει, ψάχνει κίνηση, ελευθερώνει αριστερά στον Μπάρκα. Ο Μπάρκας θα περάσει, βγάζει έξω ο Ηλιόπουλος στο σουτ στην αγκαλιά του Καλαντζή. Προς τα έξω η απομάκρυνση με τον Χατζηβασίλη να γυρνά, χωρίς να έχει μπει όμως στην φάση ο Καλαντζής. Στο πλασέ του Ηλιόπουλου η μπάλα θα βρει στο πάνω μέρος του διακαριού και θα καταλήξει out. Ο Ηλιόπουλος κυνήγησε την φάση, δεν συνεργάστηκαν καλά Χατζηβασίλης και Καλαντζής. Στο πλασέ του Ηλιόπουλου βρήκε στο πάνω μέρος του διακαριού και κατέληξε out. Ο Λάλκοβιτς στο 60. Λάλκοβιτς θα εκτελέσει, μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει στα δίχτυα. Ο Σλοβάκος θα στείλει την μπάλα στη δεξιά γωνία για να κάνει το 2-1 στο 60. Θα σημαδέψει τη δεξιά γωνία του Σαββίδη. Ο Σλοβάκος θα κάνει το 2-1, μια υπέροχη εκτέλεση φάουλ από τον Λάλκοβιτς. Με τον Σλοβάκο να στέλνει την μπάλα στη δεξιά γωνία του Σαββίδη και τους γηπεδούχους να παίρνουν προβάδισμα. Ενώ μόνο ο Κωνσταντόπουλος και ο Μπάρκας είναι εκτός για τους φιλοξενούμενους. Επιθετική κυριαρχία λοιπόν για την Εράνη, κεφαλιά out. Μεγάλη ευκαιρία, χαμένη στατική φάση. Πήρε την κεφαλιά μέσα από πολλά σώματα εκεί ο Αρντίτο Γκεβόρη. Λάλκοβιτς με τον Καπλάνη να τον πιέζει. Ο Λάλκοβιτς θα κρατήσει. Γυρνά στον Χιντζίδη. Χιντζίδης για τον Λάλκοβιτς και πάλι. Λάλκοβιτς θα έρθει εσωτερικά, κοιτά κατά μέτωπο, σουτάρει στην αριστερή του γωνία, θα απομακρύνει ο Σαββίδης και στη συνέχεια θα μαζέψει στο 85. Ο Κόντζα θα κερδίσει, κόντρα επίθεση για τον Απηλίου, ο Κόντζα στην περιοχή, θα περάσει το πλασέ του, ο Σαββίδης θα απομακρύνει και στη συνέχεια θα μαζέψει. Κερδίζουν τα δευτερόλεπτα που χρειάζεται ο Απηλίου, ο Λάλκοβιτς που θα μπει στην περιοχή θα δοκιμάσει, θα σου την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, πάρα πολύ καλή στιγμή, corner.